Η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέκτησε ένα μουσείο αντάξιο της παράδοσης και της ιστορίας των αγώνων. Πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ στο καινούριο, το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτή την τόσο σημαντική μέρα, η μέρα όπου εκκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, αυτή η ξεχωριστή, αυτή η διαφορετική, αυτή η πολύ πιο δύσκολη Ολυμπιακοί Αγώνες. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλες τις αθλητές μας, σε όλους τους αθλητές μας, καλή επιτυχία, αν και μόνο το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί, εν μέσω όλων αυτών των αντιξοδίτων, συνιστά ήδη μία πρώτη νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητές και τις αθλήτριες που μας συνοδεύουν σήμερα. Μας χάρισαν τόσο σπουδαίες στιγμές οι αθλητές των Ολυμπιακών αλλά και των Παραολυμπιακών Αγώνων και πιστεύω ότι διαπερνώντας τις αίθουσες αυτού του πολύ όμορφου μουσείου όλοι μας θυμηθήκαμε εκείνες τις στιγμές που η Ελλάδα σηκώθηκε λίγο πιο ψηλά χάρη στις αθλήτες και στους αθλητές μας. Σε ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για όσα προσέφεραν στη χώρα, αλλά και για την γενεοδορία τους να χαρίσουν στο Ολυμπιακό Μουσείο, να δωρήσουν αντικείμενα πολύτιμα, μετάλλια, αλλά και τον προσωπικό τους εξοπλισμό, αντικείμενα με τα οποία είναι ήδη τόσο ταυτισμένοι, τώρα θα μπορούν να τα βλέπουν όλοι οι επισκέπτες του μουσείου, ξένοι, αλλά και Έλληνες και κυρίως εδώ πέρα η νέα γενιά των αθλητών μας, οι οποίοι πιστεύω ότι με τον τρόπο τους θα εμπνευστούν από τις επιτυχίες των παλαιότερων, έτσι ώστε να κρατήσουν ζωντανό και άσβεστο αυτό το τόσο ξεχωριστό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εύχομαι και ελπίζω το μουσείο αυτό να δεχθεί πραγματικά πολλούς επισκέπτες, να γίνει πόλος έλξης για τα σχολεία μας, αλλά σε συνδυασμό και με την πολύ σημαντική ανάπλαση του χώρου του ΟΑΚΑ, που ήδη δρομολογείται, καθώς έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, να συγκροτήσουν έναν συνεκτικό Ολυμπιακό Πόλο. Ένα αστικό αθλητικό πάρκο, το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες αθλητισμού, ψυχαγωγίας στους επισκέπτες του και που θα συνδυάζει τις εμβληματικές υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με ένα μουσείο που διατρέχει όλη τη διαδρομή των αγώνων. Από την αρχαία Ολυμπία μέχρι το σήμερα, με ξεχωριστή στιγμή πάντα βέβαια, την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Και πάλι, κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις αθλήτες στο Τόκιο, πάνω απ' όλα στους αθλητές και στις αθλήτες που με περηφάνεια φέρουν στο στήθος τη Γαλανδία.